Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η μηχανή του χρόνου κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην ιστορία και ανασύρει μια σπουδαία στιγμή της αντίστασης στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 12 Βρετανοί σαμποτέρ, υποστηριζόμενοι από περίπου 150 Έλληνες αντάρτες, ανατείναξαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου. Το κατόρθωμα ήταν τόσο σημαντικό που άφησε άφωνη την Ευρώπη. Για την επιτυχία της επιχείρησης συνεργάστηκαν για πρώτη και τελευταία φορά δύο από τις μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις και οι ηγέτες τους. Ο Ελλάς με τον Άρη Βελουχιώτη και ο Έδες με τον Ναπολέοντα Ζέρβα. Το οστικό κύμα της έκρηξης από τον Γοργοπόταμο έφτασε στην κατεχόμενη Ευρώπη και έγινε σύμβολο αντίστασης. Ήταν το πρώτο μεγάλο σαμποτάζ στα μετόπιστεν του άξονα. Τις δυσάρεστες συνέπειες της επιχείρησης αναγνώρισε και ο ίδιος ο Χίτλερ, ενώ ο Τσόρτσιλ στα απομνημονεύματά του κάνει ειδική μνήμα στην ανατείναξη της γέφυρας. Κυρίως όμως, ο Γοργοπόταμος ανύψωσε το ηθικό του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού και έδωσε αναγνώριση στις αντιστασιακές ομάδες. Από τις 26 Νοεμβρίου του 1942 και μετά, χιλιάδες Έλληνες βγήκαν στο βουνό για να πολεμήσουν τον κατακτητή. Από δύο εκοφαντικές εκρήξεις, η γέφυρα που συνδέει σιδηροδρομικά Θεσσαλονίκη και Αθήνα σοριάζεται στον ποταμό Γοργοπόταμο στη Φθιώτιδα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη που τσαλαπάτησε ο Χίτλερ δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή της ανατείναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Ήτανε μια επιχείρηση η οποία άφησε, ας πούμε, άφωνη θα έλεγε κανένας την Ευρώπη. Ο θρύλος του Γοργοποτάμου επέδρασε πάρα πολύ στον χυμαζόμενο και δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι ήταν η μεγαλύτερη, η σπουδαιότερη μέχρι τότε δολιοφθορά και μία από τις μεγαλύτερες του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Δεκεμβρίου του 1942, ο ίδιος ο Χίτλερ είχε πει ότι ήταν μια επιχείρηση η οποία βέβαια ήταν πάρα πολύ δυσάρεστη, διότι δημιούργησε πρόβλημα στον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων του προς την Ελλάδα. Λειτουργήσε και πατριωτικά, διότι συσπήρωσε κόσμο και απέδειξε ότι μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους ενέργειες. Η ανατείναξη της γέφυρας προκάλεσε την οργή των Γερμανών. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Γερμανού πληρεξίουσου στην Ελλάδα, Νόιμπαχερ, αμέσως μετά το επιτυχημένο σαμποτάζ. Τυχόν επαναλήψεις τέτοιων επιθέσεων μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλο την αντοχή και ασφάλεια της όλης επιχειρησιακής βάσης, σημειώνει ο Γερμανός αξιωματούχος, εννοώντας την ελληνική επικράτεια. Πίστευαν όλοι ότι είναι ανίκητοι οι Γερμανοί. Ο Γοργοπόταμος όμως απέδειξε ότι δεν είναι ανίκητη. Η ανατείναξη της γέφυρας ήταν ένα σημαντικό κατόρθωμα το οποίο αποτέλεσε σταθμό για την ελληνική αντίσταση. Ανύψωσε το ηθικό του λαού και έδωσε το παράδειγμα στις αντιστασιακές οργανώσεις όλων των Βαλκανίων. Μπόρεσαν και από αυτό το γεγονός και από άλλου είδους αντίστοιχα γεγονότα και αναθαρίσαν τα αντιστασιακά κινήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η μάχη στη Μέση Ανατολή είναι σφοδρή. Ο Ρόμελ είναι ευφυής και ικανός στρατάρχης. Το συμμαχικό στρατηγείο αποφασίζει να χτυπήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα για να διακόψει τον ανεφοδιασμό του από την υπηρετική Ελλάδα. Διότι στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής ο Ρόμελ πίεζε εξαιρετικά και αποτελεσματικά τους συμμάχους μέχρι το καλοκαίρι του 1942 και σχεδιαζόταν την εποχή εκείνη μια συμμαχική αντεπίθεση σε βάρος των γερμανικών δυνάμεων.
Το συμμαχικό στρατηγείο αποφάσισε να ανατινάξει μία από τις τρεις σιδηροδρομικές γέφυρες της στερεάς Ελλάδας. Η γέφυρα της Παπαδιάς, η γέφυρα του Ασοπού και η γέφυρα του Γοργοποτάμου. Η υλοποίηση του σχεδίου ανατέθηκε στη Βρετανική Special Operation Executive. Ήταν μια υπηρεσία που αναλάμβανε αποστολές κατασκοπίας ή δολιοφθοράς. Για την επιτυχία της αποστολής ήταν απαραίτητη η υποστήριξη από την Ελλάδα. Το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής διαθέτει στην Αθήνα ένα κατασκοπευτικό δίκτυο, τον Προμηθέα 2, το οποίο είχε επαφές με την υπόλοιπη Ελλάδα και μέλη του ήταν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Κυρίως στελεχωμένο από αξιωματικούς που προερχόντουσαν από τη Βενιζελική Παράταξη. Η λογική ήταν ότι θα μεταβούν στην περιοχή κάποιοι Εγγλέζοι σαμποτέρ, οι οποίοι σε συνεργασία με τους πράκτορες των ελληνικών κυβερνήσεων στην περιοχή, τις δυνάμεις στρατιωτικές στην περιοχή, θα κάνανε και την επιχείρηση. Μετά την απόφαση για ανατίναξη μιας γέφυρας, συγκροτήθηκε ομάδα Βρετανών σαμποτέρ και η επιχείρηση πήρε την ονομασία Harling. Η αποστολή ορίστηκε να είναι τρία αεροπλάνα, τρεις ασύρματοι, τρία σετ εκρηκτικών, έτσι ώστε αν πέσουν τα δύο, τέλος πάντων αν είναι αδύνατο να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα δύο, τουλάχιστον το ένα να είναι αποτελεσματικό. Η Βρετανική ομάδα των ειδικών δυνάμεων αποτελείται από 12 ικανούς σαμποτέρ. Ανάμεσά τους ήταν τρεις Νεοζηλανδοί, ένας Ινδός και ένας Έλληνας, ο Θέμης Μαρίνος. Όλοι οι καταδρομείς έπρεπε να είναι πάντως. Έναν ο οποίος να ξέρει ελληνικά απαραίτητος. Έναν ο οποίος να είναι ειδικευμένος σε καταστροφές. Έναν ο οποίος να είναι κομάντο. Και άλλοι θα ήταν κομάντο. Και έναν ασυρματιστή. Ο Μαρίνος έχει μια πολύ πλούσια στρατιωτική δράση ήδη από την εποχή του πολέμου 40-41. Έχει επιθυμία να στρατευτεί στο πυροβολικό. Δεν του επιτρέπουν οι Ιγγλές, διότι και αγγλικά γνωρίζει και καταδρομική εμπειρία έχει από επιχειρήσεις. Και φαίνεται ότι είναι πολύ ικανός άνθρωπος σε επίπεδο στρατιωτικό και τον ζητάνε και τον αποσπούν σε τέτοιου είδους υπηρεσία για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Επικεφαλής της επιχείρησης τέθηκε ένας έμπειρος αξιωματικός του Βρετανικού μηχανικού, ο ταξίαρχος Έντι Μάγερς, ο οποίος είχε ειδίκευση στις ανατινάξεις. Γι' αυτό και στάρθηκε με εντολή να προκαλέσει μια δολιοφθορά, σχετική δολιοφθορά, αλλά με αρκετή ελευθερία ως προς την επιλογή του στόχου. Υπαρχηγός της επιχείρησης τέθηκε ο Chris Woodhouse, ένας νεαρός αλλά εμπειροπόλεμος ταγματάρχης που μιλούσε ελληνικά και ήταν εξοικειωμένος με τη χώρα. Έφεδος αξιωματικός, γνώσης της αρχαίας Ελλάδας και με μια πείρα τόσο στο μέτωπο του πολέμου 40-41, γιατί ήταν εδώ την εποχή της Βρετανικής παρουσίας. Έβγαλε το Cambridge, έβγαλε αυτό, ήξερε ελληνικά καλύτερα από μένα. Δεν τον καταλάβαινε αν ήταν Εγγλέζος ή αν ήταν αυτό. Λέει, το μάτι του Τσόρσιλ. Υπεύθυνος για την τοποθέτηση των εκρηκτικών ορίστηκε ο υπολοχαγός Τον Μπάρνς. Αυτός ήταν Νεοζηλανδός, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πολύ γενναίος. Διπλωμάτης. Αυτός οργάνωσε το πώς θα γίνει η ανατίναξη. Στις 28 Σεπτεμβρίου απογειώνονται τρία αεροσκάφη από το αεροδρόμιο του Καΐρου. Προορισμός τα βουνά της Φθιώτιδας. Δυστυχώς όμως δεν βρήκαν το πεδίο ρήψης και έτσι επέστρεψαν στο Κάιρο. Τη δεύτερη φορά που επιχείρησαν την πτώση, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η ομάδα του Μαρίνου επέστρεψε και πάλι στη βάση της. Έκανε το γύρο όλης της Ελλάδος, παντού, πουθενά δεν βρήκε σήματα και γυρίσαμε πίσω. Ωστόσο, οι Βρετανοί Σαμποτέρ, Μάγερς και Γουντχάους αποφασίζουν να ρισκάρουν και δίνουν εντολή στις ομάδες τους να πηδήξουν από τα αεροπλάνα. Όμως οι ρήψεις αντιμετώπισαν προβλήματα
και δεν πέσανε όλοι μαζί στο ίδιο σημείο. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς περιγράφουν την πτώση, δηλαδή την ρηλιά από το Ρετσίνι, τα έλατα που συναντάνε, τα βράχια που συναντάνε, τη φωτιά του Τσοπάνου που τελικά πηγαίνει ο Μάγερς και τον περιθάλπτουν τις πρώτες ώρες. Έρχονται σε επαφή λοιπόν με αυτόν τον κόσμο του ελληνικού βουνού. Η ομάδα του Μάγερς χάνεται στα δύσβατα βουνά. Δεν ξέρανε ακριβώς που βρίσκονται, ό,τι χάρτες και να είχαν μέσα σε αυτά τις χαράδρες, τα δάση και όλα αυτά. Ξέρανε ας πούμε με την πηξίδα να πάνε ανατολικά προς το μέρος, ξέρω εγώ, της Λαμίας, προς εκεί. Οι Βρετανοί νομίζουν ότι θα βρίσκαν οργανωμένα τμήματα Αντάρτικου, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Οι Βρετανοί πέφτουν στην Κιώνα και αντί για ένα οργανωμένο Αντάρτικο σώμα βρίσκουν ένα γνήσιο απόγονο των Λίσταρχων, το Φουστανελοφόρο Καραλίβανο. Ο Καραλίβανος όταν παρουσιάστηκε ήταν ντυμένος με όλα τα φυσεκλίτια, με τα φλουριά που κουδουνίζανε και αυτά. Ο Μάγερς τα χάσε. Γράφει στο βιβλίο του, μου φάνηκε σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Από το καλοκαίρι του 1942 η ομάδα του Καραλίβανου είχε ενταχθεί στους κόλπους του Ελλάς, αλλά απέναντι στον ξένο αξιωματικό τηρήθηκαν οι κανόνες της σιωπής. Λοιπόν, αυτός είπε ότι δεν ξέρει τίποτα για άλλους αντάρτες. Ενώ μάθαμε εκ των υστέρων ότι ήταν με τον Άρη Βελουχιώτη. Η ομάδα του ήταν μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη. Ωστόσο, ο Καραλίβανος έχει μια χαλαρή σχέση με τον Βελουχιώτη, με τον Ελλάς που έχει ξεκινήσει πριν από κάποιους μήνες τη δράση του. Το πρώτο που ζητάει ο Μάγερς είναι να μαζευτούν τα εφόδια και να κρατηθούν οι Ιταλοί μακριά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η συμμετοχή όμως τόσο του ΕΔΕΣ όσο και του Ελλάς δεν ήταν αυτονόητη. Ο ΕΔΕΣ υπό την ηγεσία του εμπειροπόλεμου αξιωματικού Ναπολέοντα Ζέρβα ήταν η αντάρτικη ομάδα που συγκροτήθηκε κυρίως από αξιωματικούς του συντηρητικού χώρου. Ήταν το αντίπαλο δέος στο αντάρτικο του αριστερού Ελλάς που δημιούργησε ο Βελουχιώτης. Παρακολουθήσαμε την προετοιμασία της επιχείρησης από το Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, τη συνεργασία του ελληνικού κατασκοπευτικού δικτύου που δρούσε στην Ελλάδα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Βρετανοί σαμποτέρ στα βουνά της Γκιόνας. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς ο Chris Woodhouse βαφτίστηκε Ευάγγελος από τον αρχηγό του ΕΔΕΣ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και την ιστορία του μεγαλύτερου σαμποτάζ στην Ελλάδα. Δηλαδή την ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργοπόταμο. Μια κορυφαία αντιστασιακή πράξη που βρήκε ενωμένους τους Έλληνες αντάρτες. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Βρετανού υπαρχηγού Chris Woodhouse, που έγραψε ότι χωρίς τον Ζέρβα δεν θα γινόταν η επιχείρηση και χωρίς τον Άρη Βελουχιώτη δεν θα πετύχαινε. Σας περιγράψαμε ήδη πως έφτασαν στην Ελλάδα οι Βρετανοί κομμάντος. Για περίπου ένα μήνα παρέμεναν απομονωμένοι σε μια σπηλιά, μέχρι που ο ταξίαρχος Μάγερς έδωσε εντολή στον ταγματάρχη Woodhouse να βγει προς αναζήτηση του Ναπολέοντα Ζέρβα. Μετά την περιπετειώδη συνάντηση, ο Ζέρβας δηλώνει πρόθυμος να στηρίξει την επιχείρηση. Χρειάζονται όμως και οι αξιόμαχες δυνάμεις του Βελουχιώτη. Οι συνεννοήσεις στις δύσκολες συνθήκες του βουνού θυμίζουν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Μόνο που αυτό το σενάριο είναι αληθινό και το έγραψαν με αριστοτεχνικό τρόπο οι Έλληνες αντάρτες και οι Βρετανοί κομμάντος. Για περίπου ένα μήνα, οι Βρετανοί παραμένουν στη Στρόμη, προσπαθώντας μάταια να έρθουν σε επαφή με τον Ελλάς και τον ΕΔΕΣ. Οι δικοί μας δεν βρίσκανε άκρη πουθενά. Δεν βρίσκανε αντάρτες πουθενά. Ο Έντι σκέφτηκε να φτιάσει δική του ανταρτική ομάδα από χωρικούς που είχαν λάβει μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Έντι Μάγερς και η ομάδα του κάνουν αναγνώριση των τριών στόχων με τη βοήθεια ντόπιων πατριωτών. Η αγγλική πλευρά υποστηρίζει ότι ο Βρετανός ταξίαρχος αποφάσισε ότι το σαμποτάζ έπρεπε να γίνει στο Γοργοπόταμο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.
επιλέγεται η γέφυρα που βρίσκεται κοντά στη Λαμία, η γέφυρα του Γοργοπόταμου. Ο Μάγκερς δεν μπορεί να περιμένει άλλο και στέλνει τον Chris Woodhouse να αναζητήσει, όπως του είχαν υποδείξει, τον Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο Woodhouse ξεκίνησε, αποσπάστηκε από την ομάδα αυτή και ξεκίνησε να βρει το σωστό αντάρτικο, αυτό που τον είχαν ειδοποιήσει από τις υπηρεσίες της Αθήνας, τον Προμηθέα, ότι βρίσκεται κάτω, θα λέγαμε, από την κηδεμονία, δεν τολμώ να το πω, αλλά το γνωρίζουν οι Βρετανικές υπηρεσίες, έκανε του ΕΔΕΣ του Ζέρβα. Στο δρόμο για την Ήπειρο, ο Woodhouse έμαθε από τους ντόπιους για τη σημαντική δράση του Άρη Βελουχιώτη. Όταν ο Woodhouse ενημερώθηκε για το μέγεθος και τη δυναμική της αντιστασιακής ομάδας του Άρη Βελουχιώτη στα βουνά της Φθιότητας και της Ευρυτανίας, επεδίωξε και τη δική του συνεργασία. Στις 4 Νοεμβρίου ο Ζέρβας πληροφορείται ότι ένας Βρετανός αξιωματικός είναι καθοδόν για το κρυσφύγετό του. Περπάτησε 150 χιλιόμετρα σε βουνοκορφές και σε διάφορα δυσπρόσιτα μέρη και βρήκε το Ζέρβα προς την Ήπειρο. Οι Ιταλοί επί 2 εβδομάδες κάνουν καθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Άρτας. Ο ΕΔΕΣ υποφέρει από τα ιταλικά στρατεύματα και ο Ζέρβας αντιλαμβάνεται αμέσως πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη του Woodhouse και την εντολή στον εμπιστό του Μιχάλη Μυριδάκη να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο στρατηγείο του. Ούτε ξέραμε τι μας ήθελε ο ξένος, ούτε ξέραμε αν μας ήθελε να μας πάρει στο γουροπότομο ή αν δεν ξέραμε τίποτα. Ξέραμε ότι έρχεται ένας επίσημος στην έδρα μας, στη βάση μας. Η συνάντηση του Woodhouse και του Ζέρβα πραγματοποιήθηκε στο χωριό Αργύρι της Καρδίτσας. Αυτός λέγονταν Κρίστοφορ Γιονουχάη, είχε και όνομα Χρήστος, Χρήστος, ελληνικό, χριστιανικό όνομα. Ο Μιχάλης τότε το όνομα Ευάγγελος, δηλαδή Άγγελος Καλονιδίσιων. Και τον έφερε στο Ζέρβα, στο Αργύρι. Χάρες ο Ζέρβας, ο Ζέρβας σαν έξυπνος που ήταν και άνθρωπος επαναστατικός, αντιλήφθηκε τη σημασία του ξένου, του Άγγλου που ήρθε στην αυτή. Όταν ο Ναπολέον Ζέρβας άκουσε το σχέδιο των Βρετανών, δέχθηκε αμέσως να συμμετάσχει στην επιχείρηση. Πίστευε ότι έτσι θα διασφάλιζε και την υλική υποστήριξη των συμμάχων. Του λέει, θα ξεκινήσουμε, του λέει ο Ζέρβας, ύστερα από 3 μέρες, του λέει. Διότι εγώ έχω τμήματα και πράγματα. Είχε τμήματα απέναντι στο Βάλτο, απέναντι στο αυτό, που μάχονταν με τους Ιταλούς. Θέλω να δώσω οδηγίες στο διάστημα που θα λείπω. Τι θα γίνει. 12 Νοεμβρίου του 1942. Στα βουνά της Ηπείρου, οι αντάρτες του Ζέρβα παρατάσσονται για επιθεώρηση από τον Βρετανό αξιωματικό. Η εικόνα τους ήταν ενδεικτική των ελλείψεων. Ο Στέργιος Βουλιαρής ήταν ένας από τους αντάρτες που παρατάχθηκαν για επιθεώρηση. Ο Κρίς μόλις μας είδε, τι είδε, σαν κύριε αντάρτες, είδε ξυπόλκους, ψηριασμένος, πεινασμένος. Λέει, ο Ζέρβα, και έμεινε λίγο εκστατιστικός. Ο Ζέρβας τον κατάλαβε. Τον κατάλαβε. Του λέει, άκουσε Κρίστου, είπε, Βαγγέλη, ο Γιονουχάς, λέει, χαιρετάγματα, άκουσε, του λέει, ότι εμφάνιση λέει, δεν κάνουν τις αγωνιστές. Τις αγωνιστές, λέει, τις κάνουν ψυχή. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψυχή, του λέει, μέσα. Και θα δεις, του λέει. Και θα δεις, του λέει. Είναι σκληροί και τα μάτια τους, κοίταξε τους στα μάτια, του λέει. Κοίταξε τους στα μάτια, του λέει, γυαλίζουν από δράση και είναι έτοιμοι. Σταμάτησε μπροστά από σε έναν τάρτη που ήταν ο παπάς του χωριού. Παπάς Σπύρος, Ζαφύρης, πατέρας του Δεσπότη που είναι στο Περιστέρι. Ο Woodhouse δεν ήταν ποτέ συνηθισμένος να βλέπει έναν παπά στον πόλεμο. Να βλέπει έναν παπά ο οποίος να φέρει το
όχι το καλυμάφι του, έφερε το σκουφί το καλογερικό να φέρει το Τόμψον στην πλάτη του, να έχει τις αρμάδες δεξιά και αριστερά και να είναι παπάς και συγχρόνως και ένας πρωταρχηγός της Εθνικής Αντιστάσεως. Και τον κοίταει, τον περιεργάζονται. Από τα νύχια, τα πόδια, μέχρι το κεφάλι που φορούσε ένα σκούφο, είχε ένα σταυρό και ράσα χωριάτικα μάλαινα. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να συλλάβει ο Γουντχάους με την αγγλική νοοτροπία. Διότι δεν έχουν αυτή την παράδοση. Εμείς έχουμε την παράδοση μέσα στο ελληνικό γένος και στο έθνος, τον κλήρο ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στο έθνος και στην εκκλησία. Παπάς είναι, ο Κρής δεν ήξερε τα ελληνικά απτές τους. Παπάς λέει όπως το 1821. Λίγο νωρίτερα, στις 28 Οκτωβρίου, είχαν πέσει κοντά στο Καρπενήσι με αλεξίπτωτα τα μέλη του τρίτου κλιμακίου, το Σαμποτέρ. Ο τότε ανθιπολοχαγός Θέμης Μαρίνος θυμάται τη βροχή των Ιταλικών πυρών. Όπως κατεβαίναμε, ακούγαμε πυροβολισμούς. Εκεί έτυχε να πέσουμε μπροστά από μια αδειλοχεία, δύο λόχους Ιταλών, οι οποίοι από όταν ακόμα βρισκόμαστε στον αέρα, μας πυροβολούσανε με αυτόματα και τα λοιπά, και όταν πέσανε άρχισαν να πέφτουν και οι χειροβομβίδες. Όταν οι κομμάντος προσγειώθηκαν στο έδαφος έπρεπε να αντιδράσουν αστραπιαία. Τότε ανέλαβε δράση ο Έλληνας ανθιπολοχαγός. Η μόνη κατεύθυνση που σκέφτηκα εγώ από εκεί μπροστά από το Καρπενήσι είναι ένα μεγάλο σαν παιδιάδα κάτω πάει. Δεξιά είναι το μικρό χωριό, το μεγάλο χωριό, ξέρω εγώ, και απέναντι ο Τυμφριστός, το Βελούχι. Λοιπόν, λέω εγώ, αμέσως τροχάδι εμείς για το Τυμφριστό. Και πριν χαράξει είχαμε πιάσει την πλευρά του απάνω εκεί. Η ομάδα του Μαρίνου δεν γνώριζε ότι σώθηκε από την ομάδα του Δημήτρη Δημητρίου, γνωστού τότε ως Νικηφόρου, που επιτέθηκε στους Ιταλούς και τους έδωσε τη δυνατότητα να απομακρυνθούν. Πρωί-πρωί φτάνει στο ίδιο χωριό ο Νικηφόρος με την ομάδα του και αυτός ενθουσιώδης να μας παραλάβει να πάμε. Μας είπε ότι ο Άρης είναι παραπάνω στο λιμέρι του, στο Βελούχι, και ξεκινάμε να πάμε για εκεί. Θέμης Μαρίνος θυμάται την αρνητική εντύπωση που σχημάτισε όταν παρακολούθησε την κηδεία ενός αντάρτη του Ελλάς που σκοτώθηκε στη μάχη με τους Ιταλούς. Τον πήραν τον αντάρτη αυτό να τον εθάψουν. Εκεί που περίμενα εγώ ότι θα πούνε, θα παίξουν τον εθνικό ύμνο. Εκεί τραγουδήσανε το «Πέσατε αδέρφια», πώς το λένε, το κομμουνιστικό αυτό. Και αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι σε μένα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Όταν ο Βελουχιώτης έμαθε για το σχέδιο των συμμάχων, έστειλε την ομάδα του Μαρίνου με τον Νικηφόρο και 25 άνδρες στο κρυσφύγετο του Μάγερς που ήταν ακόμα στη σπηλιά της Τρόμης. Ο Βελουχιώτης ακόμα δεν είχε συναντηθεί με τον Βρετανό ταξίαρχο. Νοεμβρίου, από το Κεράσοβο Ευρυτανίας, ο Ζέρβας στέλνει μια επιστολή στο Βελουχιώτη και του γράφει: «Είναι ταγματάρχα, αύριο το πρωί θα σας περιμένω εις τη Βίνιανιν. Είναι ανάγκη επιτακτική και κατεπίγουσα να σας συναντήσω. Με συνοδεύει σύμμαχος ταγματάρχης και πρέπει οι δυο μας να συνεννοηθούμε μαζί του επί ενός ζητήματος εθνικός σπουδαιότατον». Την επομένη 15 ήρθε και ο Βελουχιώτης στη Βίνια με 110 αντάρτες. 110 αντάρτες.
ήταν η πρώτη φορά που συναντιόνταν διαφορετική αντάρτης. Εδεσχύτης, του Εύης και του Ελλάς. Και πρώτη φορά συναντιόνταν ο Άρης με τον Ζέρβη. Και όντως συναντήθηκαν την ημέρα αυτή στη Βιγίνη. Εκεί ήταν και οι 12 Βρετανοί σαμποτέρ και έγινε η συζήτηση για την ανατένεξη της γέφυρας. Το ιστορικό αντάμωμα έγινε με μεγάλη εγκαρδιότητα και μετά προχώρησαν στον ουσιαστικό σκοπό της συνάντησης. Είπε λοιπόν ο Ζέρβας ότι από εδώ ο Εγκλέζος Ταγματάρχης Ευάγγελος, γιατί έτσι τον είχε ονομάσει, ήρθε εδώ με σκοπό να αντινάξουν μαζί και με άλλους της αποστολής του που είναι στην Γιώνα, να αντινάξουμε μία από τις τρεις γέφυρες. Και σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις. Η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών προκαλεί ακόμα και σήμερα διαφωνίες. Ο Άρης, ο Βελουχιώτης, είχε διαταγές από την Κεντρική Επιτροπή από την Αθήνα να μην λάβει μέρος σε καμία επιχείρηση και με τους συμμάχους. Ο πατέρας μου μας έλεγε πάντοτε ότι το ΕΑΜ Ελλάς δεν ήθελε ποτέ να συνεργαστεί με τον Ζέρβα. Αυτός είναι μύθος που υποτιμούν το ρόλο που έπαιξε ο Άρης Βελουχιώτης με τον Ελλάς. Για τον Άρη Βελουχιώτη όλα αυτά ήταν καινούργια πράγματα και αποτέλεσαν εκπλήξεις. Δηλαδή αφενός του ζητούσαν μια συνεργασία με τον Ναπολέοντα Ζέρβα, για τον οποίο το ΕΑΜ είχε τις υποψίες του, τις αντιρρήσεις του, τις επιφυλάξεις του, πάρα πολύ μεγάλες, δηλαδή ήταν πολύ διστακτικό απέναντί του και προπαντός έρχονται σε επαφή με τους Βρετανούς. Το άλλο στοιχείο που επίσης είναι σημαντικό είναι το κατά πόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα ή το ΕΑΜ ήθελε δεν ήθελε την συμμετοχή του Ελλάς σε αυτήν την επιχείρηση. Γι' αυτό και ο Βελουχιώτης παρουσιάζει αρχικά δισταγμούς στη συνεργασία. Γιατί θέλει να πάρει κάποια εντολή από την Αθήνα, να έχει τον καιρό να συνεννοηθεί με την Αθήνα. Τα γεγονότα τον προφθαίνουν. Δεν έχει το καιρό. Συνεννοείται μόνο με τις τοπικές οργανώσεις και μόνο, θα λέγαμε, πλάγιες επαφές γίνονται με την ηγεσία της Αθήνας, οι οποίες μάλλον είναι θετικές για την συνεργασία σε αυτά τα ζητήματα. Ο Ζέρβας ήταν από την αρχή αποφασισμένος και σύντομα δέχθηκε να συμμετάσχει και ο Βελουχιώτης, που κατά την εκτίμηση των Βρετανών διέθετε πιο αξιόμαχη ομάδα. Όταν απεφάσισε να πάει στο Γοργοπότιμο για την ανατίνηξη της γεφύρας, πρώτα το είπε, πρώτα το ανακοίνωσε στον πατέρα μου. Ο δε πατέρας μου δεν το ανακοίνωσε ούτε στη μάνα μου, σε κανέναν. Φύγανε και είπαν απλώς, είπε στη μητέρα μου, παιδιά, εγώ θα πάω για μια μεγάλη αποστολή και εσύ να κοιτάξεις τα παιδιά σου. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος. Πάντως, οι αντάρτες και των δύο ένοπλων οργανώσεων μέχρι τότε δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα. Αντίθετα, αντιμετώπιζαν παρόμοιες κακουχίες. Δεν είχαμε καμιά διαφορά. Οι άντρες του ΕΔΕΣ ήταν όπως ήμασταν και εμείς, χωριάτες. Άλλοι, μάλλον τα παπούσια τους, τα άδελα που δεν είχαν, και άλλοι φτιάχναν από ιδιωτόμερα παπούσια. Από τα σφάλια που σφάζαμε, επειδή δεν είχαμε παπούσια, πέραμε τα δέρματα, πέραμε τσουράπια, κάλτσες, χωριάτικες, τις φορούσαμε και από κάτω βάζαμε το... για να περάσουμε δύο μέρες. Και πάλι την ίδια δουλειά. Στις 20 του μήνα έγινε η πρώτη συνάντηση όλων των αρχηγών, δηλαδή του Μάγερς, του Γουτχάους, του Ζέρβα και του Άρη, και ανταλλάγησαν οι πρώτες απόψεις και εκεί έγινε και η κατάληξη ότι αυτή η γέφυρα από τις τρεις που πρέπει να ανταλλαχθεί θα είναι ο Γρογόδημος, γιατί αυτή προσφέρεται σε εμάς, παρέχει περισσότερες ευκολίες. Οι Γερμανοί κατακτητές φύλασαν όλες τις στρατηγικές γέφυρες. Η περιοχή του Γοργοποτάμου όμως ήταν υπό την ευθύνη των Ιταλών. Επρόκειτο για ένα λόχο ιταλικό με κάποια στοιχεία αντιεροπορικού πυροβολικού, σύνολο γύρω στους 120-130 άνθρωποι. Ο Σπύρος Τεμπέλης, νεαρός βοσκός τότε, θυμάται τα φυλάκια των Ιταλών. Φυλάκιο εδώ σε ύψωνα πάνω, φυλάκιο εδώ που ήταν το λυκοδρόμιο, τα φυλάκια αυτά που κοιμάνταν οι Ιταλοί εδώ πάνω από τα σπίτια εδώ τώρα, η σκουπιά ήταν εκεί πέρα. Είχε και σειρματοβλέγματα ολοκληρωμένα και είχαν και 3-4 πολυβολία.
φυλάκι ήταν απέναντι εκεί. Σκουπιές εδώ από κάτω που ήταν σκουπί. Εδώ από κάτω έχει σκουπούς. Έχει σκουπό εδώ κάτω, τον οποίο και χρηματίστηκαν και όλοι οι τελείοι αυτοί. Στο βόρειο βάθρο υπολογίζαν να είναι 30-40. Εκεί δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί τα πολυβολία και τα αυτά και τα χερματολόγατα, δεν τα είχαν βάλει στη θέση τους. Το πρωί της 25ης Νοεμβρίου η ηγεσία των αντιστασιακών κάνει την τελική αναγνώριση πριν από τη μάχη. Και το απόγευμα ο Κοστούλας Αγραφιώτης διαβάζει τη στρατιωτική διαταγή για την τελική διάταξη των δυνάμεων. Η διαταγή τη διάβασε ο Κοστούλας, λένε πως την έβγαλε ο Άρης. Η διαταγή της επιχειρήσεως προέβλεπε. Καταρχήν, δύο τμήματα ήταν η Ιταλία, από το βόρειο και το νότιο βάθρο. Τα δυο πρώτα τμήματα ονομάστηκαν τμήματα Κρούσιος. Δηλαδή θα δίδαν τη μάχη στο πεδίο του αγώνος, θα εξωτερώναν τους σκουπούς στα φυλάκια για να εισέλθουν οι σαμπουτέρα Άγγλοι από κάτω. Καθώς ο Ελλάς είχε 150 αντάρτες και ο ΕΔΕΣ είχε 50 με 60, ο Ελλάς ανέλαβε το κύριο μέρος της επιχείρησης, δηλαδή είχε περισσότερους, ήταν η περιοχή του, ανέλαβε την κυρία βάση των Ιταλών που ήταν στη νότια πλευρά. Στο βόρειο ανέλαβε ο ΕΔΕΣ. Η μεγαλύτερη δύναμη των ανταρτών στράφηκε στο νότιο βάθρο της γέφυρας και διατέθηκε ένα μεικτό τμήμα ανδρών, κυρίως με άνδρες του Ελλάς, αλλά και με τη συμμετοχή λίγων ανδρών του Ζέρβα, ενώ στο βόρειο βάθρο θα επιχειρούσαν μόνο άνδρες του ΕΔΕΣ. Και οι Σαμποτέρ ήταν εκείνοι υπό τις διαταγές του Έντι Μάγκερς όταν θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή για να κατέβουν στα θεμέλια της γέφυρας. Το βόρειο με σημείο. Πού ήταν το βόρειο σημείο? Το βόρειο σημείο δεξιά μας, όπως βλέπουμε τώρα. Εκεί που η αποστολή με τη διαταγή επιχειρήσεων που συνέταξε ο Άρης Βελιχώτης προέβλεπε να εξουδετερωθεί το φυλάκιο που δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένο. Εκεί που είναι το σπιτάκι. Εκεί που είναι το σπιτάκι, ναι. Οι αντάρτες θα κατέστρεφαν ακόμα τις γραμμές ένα χιλιόμετρο μακριά και από τις δύο πλευρές της γέφυρας, ώστε να μην έρθει ενίσχυση υπέρ των αμυνωμένων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διότι η έκρηξη θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μαζί με τους Έλληνες καπετάνιους και τον Μάγερς θα έμενε πίσω μια εφεδρική ομάδα με επικεφαλής τον Νικηφόρο, που αντέδρασε αμέσως και είπε στον Βελουχιώτη: «Καλά, αρχηγέ, με αφήνεις έξω από την επιχείρηση. Λυπάμαι, λέει, δεν ξέρεις εσύ τι σημαίνει για μια τέτοια επιχείρηση, τι σημαίνει εφεδρία». Εκεί σταμάτησε λοιπόν ο Νικηφόρος. Οι Έλληνες αντάρτες θα έδιναν τη μάχη για να καλύψουν τους 15 σαμποτέρ της Βρετανικής δύναμης που θα τοποθετούσαν τα εκρηκτικά στη γέφυρα. Ενεργούσαν μαζί και 8 αντάρτες. 4 του ΕΔΕΣ και 4 του Ελλάς. Βοήθησαν να μεταφέρουν τα εκρηκτικά από εκεί που θα ξεφόρτωναν τα ζώα μέχρι τη βάση του Δοκαρίου. Μιλάνε περίπου για 180 κιλά εκρηκτικής ύλης, 400 λίβρες περίπου, είναι πολύ μεγάλο ποσό. Το σχέδιο μάχης είναι πλέον έτοιμο και οι αντάρτες μαζί με τους Βρετανούς κομάντος είναι έτοιμοι να δράσουν. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς έγινε η μάχη στα δύο φυλάκια της γέφυρας και πώς από μερικά λάθη η επιχείρηση παρολίγο να εξελιχθεί σε πλήρη αποτυχία. Η ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργοπόταμο είναι το σημερινό θέμα της εκπομπής, δηλαδή το μεγαλύτερο σαμποτάζ στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρακολουθήσαμε το σχέδιο μάχης, το οποίο οργανώθηκε με στόχο να εξασφαλιστεί η επιτυχία των Βρετανών σαμποτέρ. Στις 11 το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου του 1945, όλες οι ομάδες ήταν στις θέσεις τους με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Τη γέφυρα προστάτευαν 130 με 150 εκπαιδευμένοι Ιταλοί στρατιώτες. Λίγο μετά τις 11 ακούγεται ο πρώτος πυροβολισμός, που είναι και το σύνθημα για να αρχίσει η επιχείρηση.
Η μάχη ξεκινά με βάση το σχέδιο. Η έκβασή της όμως παίρνει δραματική τροπή. Παρά τους υπολογισμούς, η αντίσταση των Ιταλών στο βόρειο φυλάκιο είναι στεναρή και οι αντάρτες οπισθοχωρούν. Οι ελπίδες όλων πέφτουν στις εφεδρικές δυνάμεις του Ελλάς, επικεφαλής των οποίων είναι ο περίφημος Νικηφόρος. Οι αντάρτες του Άρη είχαν μία βασική εντολή. Είχαμε καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Ο οδηγός των ανταρτών ήταν ο βοσκός Σπύρος Τεμπέλης. Εμένα με πήραν και τσίφερε μια ομάδα δίπλα στο στόμιο της γαλαρίας και με διώξαν μετά και μου είπαν πήγε, πάρ' τα προβατά σου και φύγε μακριά να μη σε πάρνει η ουβίδηση και οι περιβολισμοί. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές. Ο καιρός, όπως είπαμε, ήταν χειμωνιάτικος, ο ουρανός φορτωμένος με σύννεφα, χιονόνερο που περιόριζε την ορατότητα, πολύ κρύο και με ένα βουητό του ποταμού που όλα αυτά υποδηλώνανε μία, συνθέτανε ένα σκηνικό πριν από το μεγάλο κακό. Στις 11 το βράδυ όλες οι ομάδες ήταν στη θέση τους. Λίγα λεπτά μετά ένας πυροβολισμός δίνει το σύνθημα της επίθεσης και ακολουθεί ο ρημαγδός από διασταυρούμενα πυρά. Μόλις προσπέρασε το τρένο προς βοράν, ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός, φυσικά ακολούθησε ένας φοβερός ορυμαγδός, ταυτοχρόνως οι αχές αέρα και οι σάλπιγγές μας εσήμεραν προχωρείτε, προχωρείτε. Με μια φωνή αέρα όλοι μαζί κόψαν και άδειες ωραία, πήγα μέσα, σε 18 λεπτά καταλάβαμε το φυλάκιο, ούτε που καταλάβανε, ούτε αντίσταση, ούτε τίποτα, βρούρουρο τις πρώτες δουφεκές και φύγανε. Το νότιο φυλάκιο πέφτει σε λιγότερο από 20 λεπτά χωρίς απώλειες για τους Έλληνες αντάρτες. Στο βόρειο όμως φυλάκιο τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Οι αντάρτες έφτασαν εδώ με φωνές, με αέρα, με ζήτο. Όμως το άλλο βάθρο, ακόμα η δύναμη, δηλαδή η αντίσταση έπηκε, εξακολουθούσε να ανθίσταται. Το βόρειο ήταν οχυρωμένοι. Πηγαίναμε μέχρι τα σειρματοπλέγματα, δεν μπορούσαμε να κόψουμε τα σειρματοπλέγματα για να μπούμε μέσα. Έτσι καθυστερήσαν, προλάβαινε οι Ιταλοί και αντιδράσαν. Και εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη καθυστέρηση και εκεί πέρα χρειάζονται εφεδρίες. Απάνω στο σταθμό ανησύχησαν. Διότι ο Παπαχρήστος έστειλε έναν σύνδεσμο πάνω αντάρτη και λέει στο στατικό ότι αργώ να καταλάβω το αυτό διότι δεν προσφέρει του έδαφης και τα λοιπά. Όσο το βόρειο φυλάκιο δεν καταλαμβάνεται, οι Βρετανοί δεν μπορούν να τοποθετήσουν τα εκρηκτικά. Ο Ζέρβας λέει που κρατούσε και το πιστόλι με τις φωτοβολίδες, λέει άμα δεν πέσει το βόρειο φυλάκιο, αφού οπισθοχώρησαν οι δυνάμεις μας, δεν μπορούμε παρά να υποχωρήσουμε. Επέτυχε η επιχείρηση. Ανησύχει ο Ζιζέρβας τώρα. Εάν έκανε, αν κρατούσε το βόρειο και δεν έπεφτε, πώς θα πάνε οι Αγγλίες από κάτω να βάλουν τις εκρητικές ύλες. Οι εφεδρικές δυνάμεις του Νικηφόρου θα σώσουν την κατάσταση. Η εντολή του Βελουχιώτη ήταν η εξής: να μην γυρίσει κανένας πίσω αν δεν πέσει το φυλάκιο. Ο Δημήτρης Δημητρίου με 30 άνδρες αντιμετώπισε με επιτυχία τους Ιταλούς. Ο Άρης με φώναξε και με διάταξε να πάρω την εφεδρεία και να περάσω στην επίθεση. Να μην γυρίσετε, μας είπε, εάν δεν καταλάβετε το βάθρο και όποιος πισωπατάει θα τον εκτελείτε επί τόπου. Προς ενίσχυση των αγωνιστών του Βόρειου Φυλακίου έσπευσε και ο Παντελής Κοτσάκης του ΕΔΕΣ. Τότε ζήτησα από τον στρατηγό να πάω στην εφεδρία στο Βόρειο Τμήμα.
Και στην αρχή έφερε αντίρρηση, την επιμονή μου όμως δέχτηκε και έφυγα. Και έμεινε ο Γιάννης Παπαδάκης μαζί με τον στρατηγό. Η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτούσε άμεσες λύσεις. Οι Βρετανοί σαμποτέρ άρχισαν την επιχείρηση, αν και η μάχη στο βόρειο φυλάκιο της γέφυρας ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Την εντολή έδωσε ο ίδιος ο Μάγερς. Ήρθε στις γραμμές μας κάτω, φώναξε, σαν τώρα θυμάμαι, να φωνάζει, έβαλε τα χέρια χουνί στο στόμα και φώναζε «Τόμ, Τόμ, προχώρα και γκρέμισε το γεφύρι του». Ενώ οι μάχες στο βόρειο συνεχίζονται. Τότε παρουσιάζεται άλλο ένα πρόβλημα, καθώς οι Βρετανοί διαπιστώνουν ότι τα εκρηκτικά δεν ταιριάζουν με τους πυλώνες. Οι Βρετανοί σαμποτέρ έπρεπε να κάνουν ανακατασκευή των εκρηκτικών υλών ώστε να τοποθετηθούν στις δοκούς της γέφυρας. Παρά το επικίνδυνο ρεύμα του ποταμού και τις σφαίρες που έπεφταν βροχή αλλά και το κρύο της νύχτας, οι κομάντος έκαναν με αυταπάρνηση τη δουλειά τους. Είδανε με μεγάλη έκπληξη ότι τα βάθρα αυτά τα ατσάλινα βάθρα ήταν διαφορετικά από τα σχέδια τα οποία είχαμε, γιατί είχαν κανονίσει τα εκρηκτικά σε καλούπια από ξύλα να τα κολλήσουν για να πάει γρήγορα. Οπότε τα χαλάσανε αυτά και αρχίσαν από την αρχή όλη την εργασία, την προετοιμασία για την ανατίναξη. Ο Νικηφόρος με την ομάδα του βοήθησαν ώστε σύντομα να λήξει ευνοϊκά η μάχη στο βόρειο φυλάκιο. Όταν έφτασα στο βράχο, βρήκα Ιταλούς απάνω, τους ανατρέψαμε αμέσως και από το βράχο αυτόν κατηφορήσαμε κατευθείαν κάτω με φωνές να φυλαγόμαστε μεταξύ μας, γιατί οι άντρες μας που ενεργούσαν κατευθείαν υπήρχε περίπτωση να μην μας αντιληφθούν και να αλληλοσκοτωθούμε. Ήταν καθοριστική η έφοδος του Νικηφόρου λοιπόν. Καθοριστικής σημασίας η εφεδρεία που προέβλεπε η διαταγή επιχειρήσεων του Ελλάς, του Άρη Βελιχώτη, καθοριστική σημασία. Το ενδιαφέρον πλέον στράφηκε στους Βρετανούς σαμποτέρ. Οι σαμποτέρ έκαναν γρήγορα τη δουλειά τους και μετά από λίγο όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη έκρηξη. Άρχισαν να φωνάζουν και με καλαμπούρια να φυλαχτούμε, βάρδα φουρνέλο ακουγόντουσαν φωνές, γέλια, ενθουσιασμός, ζήτω και πέσαμε εκεί που βρισκόταν ο καθένας. Τα διακεκομμένα σφυρίγματα μετέδωσαν ένα γενικό ενθουσιασμό στους αντάρτες των δύο ομάδων κρούσης που άρχισαν να πανηγυρίζουν, ενώ συγχρόνως έπεσαν στο έδαφος για να μην τραυματιστούν από τα θράσματα της έκρηξης. Χάλασε ο Θεός τον κόσμο. Χάλασε ο Θεός τον κόσμο. Τα βουνά της Χίτης απάνω νόμισε πως κατρακυλούσαν και έρχονταν απάνω μας. Αυτή την κολόνα παγίδευσαν. Αυτή την κολόνα ρίξανε και πέσαν τα τόξια εκεί τα δυο κάτω. Οι αντάρτες νόμισαν ότι η επιχείρηση είχε λήξει. Ο έμπειρος Μάγερς όμως είχε άλλη γνώμη. Ο Μάγερς τρελός από τη χαρά του κατεβαίνει στη χαράδρα, μπαίνει μέσα στο νερό, κοιτάζει για τη γέφυρα. Δεν έμεινε ευχαριστημένος, διότι είχε πέσει μόνο το ένα τόξο και ήθελε, ας πούμε, να ρίξει κι άλλον ένα πυλώνα. Ενώ δεν είχε προγραμματιστεί δεύτερη ανατίναξη, προγραμματίζουν και δεύτερη ανατίναξη. Προγραμματίζουν δεύτερη ανατίναξη. Η ώρα είχε περάσει και η παραμονή των ανταρτών στο σημείο έβαζε σε ρίσκο τη ζωή τους. Τότε ο Ζέρβας ήταν έτοιμος να δώσει το σύνθημα για υποχώρηση. Διότι φοβόταν ότι θα έρθουν οι ενισχύσεις και ήθελε να τελειώσει η επιχείρηση. Στέλνει επειγόντως ο Μάγερς στο Γουτχάουζ να πείσει το Ζέρβα να περιμένουν άλλα 20 λεπτά. Τον επίθει ο Γουτχάουζ το Ζέρβα και ξεκινάνε για να ρίξουν κι άλλο ένα πυλώνα από τη γέφυρα. Η ανησυχία του Ζέρβα φάνηκε να επιβεβαιώνεται όταν ακούστηκαν τα σφυρίγματα του τρένου που έφτανε με ενισχύσεις εχθρικές από τη Λαμία. Η επιτυχία της επιχείρησης κρεμόταν από μία κλωστή. Η ομάδα υποστήριξης της βόρειας πλευράς είχε τοποθετήσει εκρηκτικά στις ράγες.
Η έκρηξη όμως δεν εμπόδισε το τρένο να περάσει. Από τη Λαμία όμως ήρθε το ρακισμένο τρένο. Στο μέρος που είχαν βάλει τις αρκοθέτηση αυτή, δεν αντινάχθηκε τη γραμμή όλη. Κάπως έτσι ερχόντουσαν από τη Λαμία οι δυνάμεις, αλλά δεν μπόρεσαν να περάσουν. Ακριβώς. Είναι και αυτό μια συμβολική παρουσία της Τιχανής. Στο βόρειο φυλάκιο αρχίζει μια νέα μάχη. Και ο καπετάν Νικηφόρος καλείται για μία ακόμη φορά να σώσει την κατάσταση. Τα πολεμοφόδια των ανδρών του όμως άρχισαν να εξαντλούνται. Ανοίγαν τα βαγόνια, πηδούσαν έξω οι Ιταλοί. Αυτό το πράγμα κρατούσε 10-12 λεφτά και δεν ακούγαμε ακόμα κανένα σημείο από τη γέφυρα ότι πλησιάζει να τελειώσει η επιχείρηση. Τα πυρομαχικά μας όπου να είναι θα σώνονταν. Να τυφικάμε μέσα στα βαγόνια. Μέσα στα βαγόνια και να λένε, να ακούμε τους Ιταλούς να ουρλιάζουν και να λένε τους αξιωματικούς να δίνουν διαταγές. Αβάντι, αβάντι, αβάντι. Προχωράτε, προχωράτε. Και να πάνε και σκουτάθηκαν πολύ. Και ενώ γίνονταν αυτό το μακελιό με το τρένο, πάλι σφυρίγματα. Σε αυτή την κορύφωση της αγωνίας ακούμε τα διακεκομένα σφυρίγματα από τον αρχηγό των Σαμποτέρ. Τρρρ, τρρρ, τρρρ. Πραγματικά ακολούθησε αμέσως μετά, καλυφθήκαμε, ακολούθησε ανατίναξη και αυτή η ανατίναξη ήταν πολύ ισχυρότερη από την πρώτη και το γεφύρι γκρεμίστηκε σε ερείπια. Πολύ μεγάλη. Έλαμψε ο τόπος εδώ, η φτιότητα συντονίψε, η φτιότητα έλαμψε από την ανατίναξη. Ύστερα από τη δεύτερη ανατίναξη, πέρασαν 5-6 λεφτά, πέφτουν οι τρεις περιπόθητες πράσινες φωτοβολίδες από το στρατηγείο που εσήμαναν υποχώρηση. Τελείωσε η επιχείρηση. Υποχώρηση. Οι αντάρτες αφήνουν πίσω τους την κατεστραμμένη γέφυρα και τους σαστισμένους Ιταλούς της αμαξοστοιχίας. Οι απώλειες των Ελλήνων ήταν μηδαμινές. Μόνο δύο ελαφρά τραυματίες. Και αυτοί από... Ο ένας ήταν από την ανατίναξη γέφυρας με... Πέτρα του είχε χτυπήσει στο χέρι και ο άλλος ήταν από θράμα επιθετικής χειρονομίδας, μια γραμμούλα εδώ πέρα, όχι αξιολόγου ή τι εδέσαι. Οι αντάρτες και το δύο οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στο χωριό Μαύρο Λιθάρι. Η φωτογραφία του Γλαντιού πότε έχει τραβηχτεί? Την επομένη, όταν πλέον υποχωρήσανε μέχρι το Μαύρο Λιθάρι. Η γιορτή για τα επινίκια όμως γρήγορα επισκιάστηκε. Όταν ο Βελουχιώτης και οι άντρες του άκουσαν το ραδιοφωνικό ρεπορτάζ του BBC που απέδιδε την επιχείρηση μόνο στον ΕΔΕΣ και τον Απολέοντα Ζέρβα, όλοι πάγωσαν. Το The BBC απέδωσε όλη την επιχείρηση στον Απολέοντα Ζέρβα σε μια προφανή προσπάθεια να τον ανεβάσει απέναντι στον Ελλάς που ήδη είχαν διαγνώσει οι Βρετανοί αξιωματικοί σύνδεσμοι εκεί πέρα ότι είναι μάλλον κομμουνιστικών αποκλήσεων. Και κάποιος μάλιστα είπε τι περίμενε να στήσουν άγαλμα, είπε ο Βελοχιώτης, περίμενε να ακουστεί το όνομά. Ωστόσο, ο αγωνιστής του ΕΔΕΣ, Στέργιος Βούλγαρης, δίνει τη δική του εξήγηση. Ο Μιχάλης Μερδάκης, φεύγοντας από τον Νότο, είχε την έμπνευση να κρεμάσει μία πινακίδα στο εικονοστάσι εκεί πέρα και να γράφει «Ίσιονός άρεσος αμήνης οι περιπάτριες Ναπολέων Ζέρβας». Και άμαθαν μόνο για τον Ζέρβα, δεν άμαθαν για τον Άρη. Η δοσιλογική κυβέρνηση της Αθήνας επικήρυξε τον Ναπολέοντα Ζέρβα, μια μεγάλη επικήρυξη που κυκλοφόρησε ως αφίσα και ως σε εφημερίδες κλπ. Τα αντίπεινα μετά το σαμποτάζ στη γέφυρα του Γοργοποτάμου ήταν σκληρά. Οι κατοχικές δυνάμεις εκτέλεσαν ακριβώς κάτω από τη γέφυρα Έλληνες πατριώτες από την περιοχή της Ιπάτης. Οι κάτοικοι της περιοχής ακόμη θυμούνται τους ανθρώπους που έχασαν τότε. Μεταφέρονται λοιπόν στη γέφυρα. Οι τελευταίες κουβέντες που ακούστηκαν ήταν του συνταγματάρχη Παπακυριαζή, ο οποίος είπε ότι είστε βάρβαροι, εκτελείτε αθώους ανθρώπους κάτω από τα γέφυρα και ζήτω η Ελλάδα. Ήταν ο τελευταίος που έπεσε νεκρός. Πήγαν τρία κάρα. Τις έβαλαν πάνω
και τις έφεραν στο Λιονοκλάδι το βράδυ. Έπιασε μια βροχούλα. Εκεί ήταν ο αδερφός μου, ξημέρωσε στα κάρα εκεί μέσα. Μετά ήρθαν εδώ, τις έφεραν, τις έθαψαν και τα λοιπά. Γιατί γίνονταν εδώ, το γονικό πάει από τις γυναίκες, το κλάμα, ήταν πάρα πολύ. Ο Γοργοπόταμος έχει περάσει στην ιστορία ως η γέφυρα που ένωσε τους Έλληνες και έχει γίνει σύμβολο της εθνικής αντίστασης. Δυστυχώς, μετά την κατοχή ακολούθησε ο αδελφοκτόνος εμφύλιος πόλεμος που όξινε το μίσος και τις ιδεολογικές αντιθέσεις για δεκαετίες. Στην έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι οι διηγήσεις των πρωταγωνιστών διαφέρουν ανάλογα με το ιδεολογικό στρατόπεδο το οποίο υπηρέτησαν. Ωστόσο, η ουσία παραμένει η ίδια. Λίγοι Έλληνες αντάρτες με τεράστιες ελλείψεις, ακόμα και σε βασικό στρατιωτικό υλικό, έπληξαν τον ενεφοδιασμό της ανίκητης γερμανικής στρατιωτικής μηχανής. Μετά τον πόλεμο, ο Έντι Μάγκερς έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η ελληνική περιπλοκή». Εκεί τιμά όχι μόνο τους Έλληνες αντάρτες, αλλά γράφει συγκεκριμένα ότι τιμά και τον άοπλο λαό των βουνών, το λαό που άντεξε στην φοβερή τρομοκρατία των αντιπίνων του εχθρού, το λαό που δεν έβγαλε προδότες, το λαό που ανάμεσά του κινούμαστε πάντα ελεύθερα και που μας προμήθευε με τροφή, στέγη, οδηγούς και πληροφορίες για τον εχθρό. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι χωρίς την υποστήριξη αυτού του λαού, χωρίς το σχεδόν απίστευτο ψυχικό του σθένος, δεν θα μπορούσε να υπάρξει αποφασιστική αντίσταση, γράφει ο Μάγκερς στο βιβλίο του «Η ελληνική περιπλοκή». Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μας παρακολούθησατε. Να είστε όλοι καλά.